αλλά οδεύουμε πλέον σε αυτό που ήταν προφανέ. Πλέον θα υπάρξουν τα ρομπότ που θα ε, μαναζάρουν και θα κατευθύνουν του ανθρώπου. Η τεχνική νοημοσύνη είναι όντω κάτι πολύ φοβικό. Παίζω με το chat GPT, είναι ένα εκπληκτικό πράγμα το τι συμβαίνει, το τι μπορεί να κάνει, το τι σου ζητά, το τι σου γράφει. Αλλά οδεύουμε πλέον σε αυτό που ήταν προφανέ. Πλέον θα υπάρξουν τα ρομπότ που θα Μαναζάρουν μανατζάρουν και θα κατευθύνουν τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ψυχογύρισμα γιατί είναι εξέλιξη αυτό, απλά είναι ανεξέλιγκτη. Δηλαδή μας βρίσκει πάλι εμάς τους ανθρώπους ανώριμου, ανεύθυνους. Και μια και θυμήθηκα για την ανωνυμότητα την εθνότητα, να θυμηθώ και την ερώτηση από μια κοπέλα που έμεινε έγκυος και δεν... Είναι σε, θέση, σε διάθεση να κάνει παιδί. Είμαστε ανώριμοι. Οπότε, επειδή δεν έχουμε ποτέ μέτρο, όπω και με τα ψυχεδελικά, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Η ψυχεδελικά, η τεχνική η νοημοσύνη, η τεχνητή, και πολλά άλλα πράγματα, αλλά δεν έχουμε μέτρο εμεί οι άνθρωποι. Τα κάνουμε όλα για να μπορέσει ο νους να βρει την εύκολη λύση. Οπότε μοίρα μου θα είναι ένα μεγάλο πράγμα το chat GPT 3 ή 4 είναι μια κουκίδα που έχει πάρει τα δεδομένα και απαντάει. Το 5 που ετοιμάζεται θα είναι η αναλογία της γης ως προς 500 ήλιους δεδομένων που θα μπορεί να επεξεργάζεται. Το ρώτησα κάτι, μια και μιλάμε για τεχνητική νομοσύνη, τεχνητή νομοσύνη μοιρά. Έχω γίνει βέβαια ο, εύλογα όπω έχει ο στα έξαλλο με τον Πίτερσον, με τον κινησμό του και που επικαλείται ότι είναι κλινικό ψυχολόγο. Έχει γενικά μια, ένα ορθολογιστικό τρόπο σκέψη που αποδεικνύει ότι όταν είσαι μόνο στο νου και στα δεδομένα, ξεχνά βέβαια ότι η στατιστική την ερμηνεύει όπω εσύ γουστάρει. Και είχα, είχα κάνει εντύπωση και ήθελα να κάνω ένα βίντεο μόνο γι' αυτό, θα κάνω γι' αυτό τον τύπο, γιατί με έχετε ρωτήσει πολλές φορές, ε, που στο Channel 4, θα βρω το link, ε, μεταξύ άλλων παρανοϊκών πραγμάτων είπε ότι μα φυσικά δεν υπάρχει πατριαρχική κοινωνία. Έχουμε ακόμα το νευρικό σύστημα των λόπστρες, ε, του αστακού. Και τα λέω όλα αυτά ότι για να απαντήσω στην αριστερή πτέρυγα, η ε, 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 κάζου του Καναδά, ότι αυτό είναι εφεύρημα της πατριαρχικής και υπάρχει ιεραρχία. <laughs> Όταν δεν είσαι με τα καλά σου, λε απίστευτε μαλακίε τελικά. Εγώ αυτό καταλάβει και δεν πάω να είσαι κλινικό ψυχολόγο με PhD. Θέλει να μα πει ο Πίτερσον δηλαδή, ότι κακώ, αφού έχουμε ακόμα το νευρικό σύστημα του Αστακού, κακώ οι γυναίκε ε, του δώσαμε το δικαίωμα να ψηφίζουν. Κακός, δώσαμε στι γυναίκε να μορφώνονται. Αναρωτιέμαι βέβαια ποιο του εμπόδιζε να μορφώνονται και ποιο του εμπόδιζε να ψηφίζουν. Άρα, μέχρι τότε, ακόμα και σήμερα, υπήρχε μια ανδροκατούμενη κοινωνία με έναν θεό που είναι πάντα ο πατέρα, δηλαδή ο πατέρα τη οικογένεια και στην κοινωνία, εμποδίζαμε τι γυναίκε να μορφώνονται. Προσέξτε, τώρα το βασικό μόρφο δεν είναι υπάρχει... Να ψηφίζουν και λέει κάποιο. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Έτσι ήταν το νευρικό σύστημα γιατί υπήρχε ιεραρχία. Το νευρικό σύστημα λειτουργεί προϊστορικά όπω ο αστακό. Καλή τότε γιατί εφήβραμε τον κλινικό ψυχολόγο, Γιατί δεν γινόμαστε ακόμα ούγκα να, να σφαζόμαστε μεταξύ μα και να μην αναλύουμε πολύ τα πράγματα. Θα επεκταθώ κι άλλο σε αυτό, αλλά είπα ότι έκανα με αφορμή την τεχνητή νοημοσύνη. Ρώτησα το chat dpt. υπάρχει ε, ανισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και ενώ ξεκινάει πολύ διπλωματικά ότι είναι ένα δύσκολο θέμα, καταλήγει ότι φυσικά δεν υπάρχουν οι ίδιε δυνατότητε και οι ίδιε. Ε, ευκαιρίε στι γυναίκε, ότι ε, για τον ίδια θέση ο μισθό του είναι πολύ κατώτερο. λέει πολλά. Θα το αντιγράψω το κείμενο, είναι στα αγγλικά, θα κοιτάξω να το μεταφράσω στα ελληνικά. Και λέω, ένα ρομπότ απαντάει σε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, όπω είναι αυτό και το πασιφανέ ότι φυσικά ζούμε σε μια ανδροκατούμενη κοινωνία, δυστυχώ και όντα πατριαρχική, άκρο πατριαρχική με όλα αυτά που συμβαίνουν, και, και, δίνει μια απάντηση η οποία είναι τουλάχιστον ουδέτερη. Πολλά πρέπει να γίνουν και φυσικά υπάρχουν ανισότητε. Και έχω απέναντί μου τον κύριο κλινικό Σόν, ο οποίο λέει Πακά πρόβλημα. Έτσι ήμασταν με την αλληλεγγύη του Αστακού. Υπάρχει ιεραρχία. Αυτή η υπολογία μου.